σωματικοί να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες συνθήκες. Άρα χρειαζόμαστε ποιοτικούς αξιωματικούς. Θα πρέπει να καταστήσουμε ξανά ελκυστικό το ναυτικό επάγγελμα και τώρα πρέπει να πάμε σε πρωτοβουλίες. Γιατί καλά είναι τα λόγια, αλλά εδώ χρειάζονται πράξεις. Εμείς τι κάναμε λοιπόν ως νέα πολιτική ηγεσία? Καταφέραμε μόλις σε 4 μήνες να λειτουργήσουμε τη σχολή ΚΕΣΕΝ στη Μηχανιώνα, στη Θεσσαλονίκη. Διορθώσαμε αδυναμίες κτηριολογικές στο κτίριο Δέλτα στη σχολή της Ασπροπύργου και βέβαια προχωράμε. Ήδη έχω συστήσει επιτροπή η οποία θα περιοδεύσει όλες τις ακαδημίες της χώρας. Θα καταγράψουμε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες και θα βάλουμε σε εφαρμογή πολύ σύντομα το σχέδιό μας, έτσι ώστε όλες οι ακαδημίες εμπορικού ναυτικού να μπορέσουν να εξοπλιστούν με το απαραίτητο, πρώτον υποδομές αλλά και επιχειρησιακά μέσα. Βεβαίως πρώτη μας προτεραιότητα αποτελεί και το ανθρώπινο δυναμικό, γιατί χωρίς ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς καθηγητές δεν μπορεί να έχεις υψηλό επίπεδο σχολές. Και βεβαίως ως πολιτική ηγεσία προωθούμε ένα νόμο πλαίσιο ο οποίος θα αντιμετωπίσει στη βάση του και ολιστικά τα ζητήματα της ναυτικής εκπαίδευσης. Άρα πάμε σε ένα νόμο ο οποίος θα αντιμετωπίσει στη ρίζα του τα προβλήματα. Ανάπτυξη της ναυτιλίας χωρίς ναυτική εκπαίδευση δεν υπάρχει και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι σε αυτή τη χώρα. Και να ξέρετε ότι κάθε ευρώ που επενδύουμε στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση το παίρνουμε πολλαπλάσια πίσω. Πολλές φορές, ξέρετε, σε αυτή τη χώρα ψάχνουμε να βρούμε πού μπορούμε να επενδύσουμε. Μα εκεί που είμαστε καλύτεροι. Όταν είσαι πρώτος σε παγκόσμιο επίπεδο, όταν έχεις τη μεγαλύτερη ναυτική αγορά στην πατρίδα μας, μην αναζητούμε να βρούμε, να ανακαλύψουμε την περίτητα σε αυτή τη χώρα. Στο ναυτικό επάγγελμα θα πρέπει να επενδύσουμε, όμως για να επενδύσουμε στο ναυτικό επάγγελμα, για να διατηρήσουμε την ναυτιλία μας σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να έχουμε ποιοτικούς, ανταγωνιστικούς αξιωματικούς τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με μια μελέτη της BIMCO, η οποία είχε δημοσιευθεί πριν από 3 χρόνια περίπου, το έλλειμμα σε αξιωματικούς σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι 147.000. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι, αγαπητές σπουδάστρες ή σπουδαστές, έχετε επιλέξει ένα επάγγελμα απαιτητικό μεν, όμως με τεράστιες προοπτικές, ιδιαίτερα για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Άρα εμείς καλούμαστε όχι μόνο να διατηρήσουμε την ελληνική ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο πρώτη, καλούμαστε κυρίως να διατηρήσουμε την ελληνική ναυτοσύνη. Διότι εάν έχουμε επιτύχει να είμαστε πρωτοπόροι όλα αυτά τα χρόνια, αυτό το έχουμε καταφέρει πρώτα και πάνω απ' όλα λόγω της ελληνικής πιοκτησίας, αλλά βεβαίως και τα κατώτερα και οι Έλληνες αξιωματικοί έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα έτσι ώστε να επιτευχθεί το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα. Εγώ ολοκληρώνοντας θέλω να σε ευχηθώ καλή σταδιοδρομία. Να ξέρετε ότι η ναυτιλία έχει αποτελέσει διαχρονικά γέφυρα πολιτισμών, γέφυρα επικοινωνίας του ελληνικού έθνους με τα πέρατα του κόσμου και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε σε αυτό το τομέα, ιδιαίτερα στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης, όπου να περιμένετε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Εμάς μας αρέσει να μιλάμε με πράξεις και όχι με λόγια. Εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο το οποίο έχετε αναλάβει και να ξέρετε ότι από μέρους της πολιτικής ηγεσίας θα είμαστε δίπλα σας σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αίτημα το οποίο μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω τη συγκεκριμένη σχολή. Σας ευχαριστώ πολύ.